Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα και πώς μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στον πόλεμο με την Ουκρανία. Θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του πολιτικού επιστήμονα, διεθνολόγου, του κύριου Θεοδωρου Τσίκα, ο οποίος είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίκα. Γεια σας από την Αθήνα. Κύριε Τσίκα, τα βλέμματα πλέον και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση του Πούτιν. Τον ακούσαμε στο διάγγελμά του ότι δείχνει ξεκάθαρα την Ουκρανία για αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Η Ουκρανία, αντιθέτως, έχει ξεκαθαρίσει από τις πρώτες ώρες του χτυπήματος ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Θα αποτελέσει αυτή η επίθεση την τέλεια αφορμή για τον Πούτιν, το άλοθη για να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κύριε Τσίκα? Ναι, νομίζω ότι το ήθελε αυτό ο Πούτιν. Ήταν φανερό ότι μετά την επικράτησή του στις αυτοαποκαλούμενες εισαγωγικά προεδρικές εκλογές της Ρωσίας θα είχαμε μία όξυνση στο ουκρανικό μέτωπο με συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας, οι οποίες μάλιστα πολλές από ό,τι έχουμε δει έχουν γίνει σε πολιτικούς, δηλαδή σε μη στρατιωτικούς τόπους, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ούτω καθεξής, στο λιμάνι της Οδυσσού κλπ. Και ίσως επειδή ο Πούτιν αισθάνεται ότι αυτή η επίθεση του μειώνει το γόητρο, διότι γίνεται σε μια περιοχή στα περίχωρα της Μόσχας και ουσιαστικά σπάει την εικόνα της ασφάλειας που ευαγγελίζεται το καθεστώς του ότι διασφαλίζει για τη Ρωσία, πιθανόν να θέλει να κάνει πιο ισχυρή, πιο οξία την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Και άρα πράγματι είναι πολύ πιθανό να το χρησιμοποιήσει. Τώρα, είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά σαφώς με την ιδιότητά σας τα γνωρίζετε αυτά, ότι υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί και εδώ και χρόνια αυτή η σχέση μίσους Ισλαμικού κράτους Ρωσίας. Είναι πολλά τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έχουν γίνει στην Ρωσία, σε ρωσικό έδαφος και όχι μόνο από το Ισλαμικό κράτος. Είναι αυτό κάποιο μήνυμα που θέλει να στείλει το Ισλαμικό κράτος στον Πούτιν συγκεκριμένα, αν αναλογιστούμε ότι τώρα πήρε ακόμη μία θητεία, βγήκε για ακόμη μία φορά στην εξουσία? Ναι, κοιτάξτε, το Ισλαμικό κράτος σε δύο βασικά, δεν ήταν μόνο, αλλά σε δύο βασικά πεδία συγκρούεται, ανταγωνίζεται με τη Ρωσία. Το ένα είναι ο πόλεμος στη Συρία, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Ένα τμήμα της ένοπλης αντιπολίτευσης προς το καθεστώς του Άσαντ, του προέδρου Άσαντ στη Συρία, έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και είναι ο ISIS, είναι τμήματα του ISIS. Ακόμα και μετά τα χτυπήματα, σήμερα σε εδάφη της Συρίας υπάρχουν βάσεις του ISIS. Η Ρωσία είναι η δύναμη η οποία κράτησε το καθεστώς του Άσαντ όρθιο όταν ήταν έτοιμο να πέσει από τη σύγκρουσή του με την ένοπλη αντιπολίτευση στον εμφύλιο πόλεμο. Έχει στρατό επιτόπου στη Ρωσία, υπάρχει ρωσική αεροπορία η οποία βομβαρδίζει τις εγκαταστάσεις της Συριακής αντιπολίτευσης και υπάρχει και ναυτική βάση της Ρωσίας στη Συρία. Άρα, ένα βασικό μέτωπο σύγκρουσης ISIS-Ρωσίας είναι το ίδιος ο Συριακός εμφύλιος πόλεμος. Και το άλλο βασικό πεδίο είναι το γεγονός ότι η Ρωσία είναι, ας το πω, επικυρίαρχη σε ορισμένες περιοχές που τις ανήκουν, που όμως έχουν μουσουλμανικό πληθυσμό. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Τσετσενία έχουν γίνει δύο πόλεμοι της Ρωσίας για να καταστήλουν το αποσχιστικό κίνημα των Τσετσένων και μάλιστα μία παλιότερη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα από Τσετσένους ή που αποδόθηκε από Τσετσένους έδωσε τη δυνατότητα στον Πούτιν ως πρωθυπουργό τότε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Τσετσενία. Έτσι άρχισε ο δεύτερος Τσετσενικός. Και θα ερχόμουν εδώ, κύριε Τσίκα, στην πτυχή της Τσετσενίας, αν υπάρχει κάποια σχέση της Τσετσενίας με αυτό το παρακλάδι του Ισλαμικού κράτους. Θυμίζουμε ότι ο Καντήροφ είναι σύμμαχος μέχρι στιγμής του Πούτιν. Ήταν σύμμαχος, μάλλον είναι σύμμαχος. Στον πρώτο όμως πόλεμο της Τσετσενίας ήταν αντίπαλος των Ρώσων. Μετά προσχώρησε σε συμβιβασμό με το ρωσικό καθεστώς. Υπάρχει σύνδεση διότι πολλοί Ισλαμιστές της Τσετσενίας, όταν κατεστάλη το αποσχιστικό κίνημα των Τσετσένων, πήγανε και έγιναν μέλη του ISIS στη Μέση Ανατολή. Στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι δηλαδή μόνο Άραβες αυτοί οι φανατικοί Σουνίτες μουσουλμάνοι που μετέχουν στον ISIS και στον ISIS
του Κορασάν, που είναι το συγκεκριμένο παρακλάδι που έκανε το χτύπημα, αλλά υπήρξαν και Τσετσένοι. Υπάρχουν λοιπόν σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας, στον Ταγκεστάν, στις Τσετσενίες κλπ., μουσουλμάνοι οι οποίοι θεωρούν ότι καταπιέζονται από το ρωσικό κράτος. Και ένα ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι τους έχει προσχωρήσει στον ISIS. Στον Ισλαμικό κράτος. Τώρα, και ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Τσίκα, και να κλείσουμε με αυτό. Υπήρχαν πληροφορίες, ισχυρές προειδοποιήσεις από τη Δύση προς τη Ρωσία, τις οποίες δεν άκουσε ποτέ η Ρωσία για επικείμενα τρομοκρατικά χτυπήματα. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς η Ρωσία δεν αντιλήφθηκε οτιδήποτε έρχεται τρομοκρατικό? Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα βέβαια που δεν θα απαντηθεί άμεσα, ίσως απαντηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί όμως κανείς να υποθέσει βάσιμα ότι το γεγονός ότι εξελίσσεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει στρέψει το ενδιαφέρον των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας προς το ουκρανικό μέτωπο και ίσως έχουν αδυνατήσει άλλοι διάβλοι των μυστικών υπηρεσιών που πιθανόν να μπορούσαν να αντιληφθούν το χτύπημα του ISIS ή, εν πάση περιπτώσει, τις προετοιμασίες που γινόντουσαν. Επίσης, λόγω της ψύχρασης των σχέσεων που έχει η Ρωσία, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις της Δύσης, ακριβώς πάλι λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται ότι δεν θέλησαν, τους οδήγησε να μην θέλουν να πιστέψουν τις πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επίκειται τρομοκρατικό χτύπημα σε συνευλιακούς χώρους ή σε εμπορικά κέντρα στην ίδια τη Ρωσία. Μάλιστα, κάποια στιγμή, αφού είχε γίνει αυτή η προειδοποίηση των Αμερικανών, ο Πούτιν είχε βγει και είχε πει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι για να προστατευτοποιήσουν τη Ρωσία. Ακριβώς. Ναι. Άρα φαίνεται ότι εκεί πέρα υπήρξαν αδυναμίες. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι βέβαια πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που συνελήφθησαν και ποιοι είναι αυτοί που ενέχονται, διότι δεν έχουμε πλήρες πληροφορίες. Να πούμε εδώ ότι όλες οι πληροφορίες μας έχουν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, τα οποία ξέρουμε όλα ότι είναι απολύτως ελεγχόμενα. Είναι πολύ πιθανόν αυτοί οι μουσουλμάνοι που έκαναν την επίθεση να είναι Ρώσοι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρα δεν είναι εύκολο να δει κανείς ότι περάσανε από ξένα σύνορα. Δεν είναι, ξέρετε, στο εσωτερικό της χώρας δεν μπορεί να υπάρχει ο ίδιος ένας πολιτικός και στο σύνορα με το εξωτερικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας νύχτα.